Το δρόμο για τα σπίτια του πήραν το μεσημέρι μετά τι ολιγόλεπτε απολογίε του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου οι τέσσερι από τους 6 πρωταγωνιστές του έξι συνολικά πρωταγωνιστέ του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα τη Κυριακή έξω από μπαρ τη Παλιά Πόλη. Πρώτο μεταφέρθηκε στο δικαστικό μέγαρο και πάλι από την πίσω πόρτα ο 50χρονο υπεύθυνο ασφαλεία του επίμαχου μπαρ και πατέρα του 33 χρονο αστυνομικού, ο οποίο μέσα σε λίγα λεπτά και καταθέτοντα ένα υπόμνημα ολίγων γραμμών, φέρεται να υποστήριξε ότι αρνείται κάθε κατηγορία που του αποδίδεται, δηλαδή Τη συμμετοχή σε συμπλοκή και τη παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 50χρονο έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών στο πλαίσιο του αυτοφόρου όταν μετέβη μαζί με το δικηγόρο του χθε το μεσημέρι στην υποδιεύθυνση ασφαλεία Ρεθύμνου. Λίγα λεπτά αργότερα, ανακρίτηρια και εισαγγελέα συμφώνησαν να φεθεί ελεύθερο χωρί να του επιβληθεί κανένα περιοριστικό όρο. Αμέσως μετά, στο δικαστικό μέγαρο και με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της Ελλάς, έφτασαν οι τρεις νεαροί άνδρες από το μυλοπόταμο που αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα. Πρόκειται για τον 28χρονο αδελφό του νεαρού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ρεθμιώτικου Νοσοκομείου και για δύο ακόμα ξαδέλφια του ηλικία 22 και 27 ετών αντίστοιχα. Και οι τρει φέρονται να αρνήθηκαν τι κατηγορίε, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακρίτη και οι εισαγέλεύω αφέθηκαν ελεύθεροι χωρί περιοριστικού όρου. Αύριο, γύρω στι 12 το μεσημέρι, και αφού προηγουμένω έχουν πάρει εξητήρια από τα νοσοκομεία που νοσηλεύονται, αναμένεται να μεταφερθούν στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου και οι δύο βασικοί πρωταγωνιστέ του αιματηρού επεισοδίου τη Κυριακή. Πρόκειται για τον 26χρονο από το Μιλοπόταμο και τον 33χρονο εν ενεργή αστυνομικό τη Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου, που εκείνο το βράδυ ήταν εκτό υπηρεσία και βρισκόταν στο μπαρ. Και του δύο βαραίνουν οι διώξει για συμπλοκή και παράβαση του νόμου περί όπλων που είναι σε βαθμό πλημελήματο, ενώ η δίωξη για πρώτη. Η πρόκληση βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη αναμένεται να προσωποποιηθεί κατά την ανάκριση. Θυμίζουμε ότι ο 26χρονο, όταν έφτασε με την παρέα του έξω από μπάρ τη οδού Σαλαμίνο, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι εναντίον του 50χρονου εργαζόμενου τη επιχείρηση, όταν εκείνο φέρεται να του απαγόρευσε την είσοδο. Το αποτέλεσμα ήταν να μπει στη μέση ο 33χρονο αστυνομικό που είναι γιο του 50χρονου και πάνω στη φασαρία, κατά μεσή του δρόμου, ο αστυνομικό να τραυματίζεται στο χέρι από το μαχαίρι και ο 26χρονο να δέχεται στο σώμα του τα πυρά από το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού, όπω προκύπτει και από το βίντεο ντοκουμέντο που συγκλώνησε τον Πανελλήνιο, παρουσία δυνάμεων τη Ελλά που διακρίνονται στο βίντεο αυτό πω είχαν ήδη φτάσει στο σημείο. Κατά την προανακριτική του απολογία, χθε ο 26χρονο σε εισαγγελέα και ανακρίτρια στο νοσοκομείο, φέρεται να υποστήριξε πω ήταν μεθυσμένο και πω δεν θυμάται τίποτα από όλα όσα έγιναν. Ενώ ο 33χρονο που νοσηλεύεται στο ναυτικό νοσοκομείο Χανίων δεν έδωσε προανακριτική απολογία, καθώ χθε υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση στο χέρι.